Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Διευθυντή Έκδοσης της Εφημερίδας Το Ποντίκι, Σταύρο Χριστακόπουλο. Κύριε Χριστακόπουλο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Απόψε λοιπόν είναι το debate ανάμεσα στους υποψήφιους προέδρους του ΠΑΣΟΚ. Τι να περιμένουμε, μπορεί να κρίνει το αποτέλεσμα στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ? Νομίζω ότι το debate δεν πρόκειται να κρίνει το αποτέλεσμα. Μπορεί ωστόσο να δώσει κρίσιμους πόντους σε κάποιους από τους υποψηφίους. Ούτως ή άλλως, με βάση τα ποσοστά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα κάποιου να νικήσει από τον πρώτο γύρο. Έχει σημασία ωστόσο τι προβάδισμα θα καταγραφεί από τον πρώτο και το κυριότερο ποιος θα είναι ο αντιπαλός του στο δεύτερο γύρο. Σε αυτή τη φάση βλέπουμε ότι ο κ. Ανδρουλάκης στη μεγάλη πλειονότητα των δημοσκοπήσεων είναι καθαρά πρώτος σε κάποιες από τις πάρα από 10 μονάδες. Ωστόσο η δεύτερη θέση ενδέχεται να αυτό να το δούμε. Επομένως το debate μπορεί να δώσει στους διαφόρους υποψηφίους κάποιους πόντους μείον ή κάποιους πόντους σε αυτή τη μάχη για το ποιο θα είναι το ζεύγος του δεύτερου γύρου. Πιστεύετε ότι μπορούμε να ανιχνεύσουμε από το debate ποιο θα είναι το δίδυμο του δεύτερου γύρου? Εάν δεν συμβεί κάτι συγκλονιστικό, θεωρώ πως όχι. Δηλαδή θα πρέπει κάποιος να ξεχωρίσει πάρα πολύ, θα πρέπει να υποστεί μια συντριπτική ήττα έναντι των ανταγωνιστών του για να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα τέτοιο. Όμως τα debate συνήθως είναι ασκήσεις προσοχής περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Οι υποψήφοι προσέχουν πάρα πολύ, πρώτα φυλάνε τα νότα τους και ύστερα επιτίθενται. Επομένως νομίζω ότι οι περισσότεροι θα κινηθούν σε μια φάση, σε ένα πνεύμα συγγνώμη, υπεράσπιση και εκτιμένου κατά πρώτο λόγο. Συμμαχίες μπορεί να ανιχνεύσουμε μέσα από το debate? Όχι, αυτό είναι που δεν θα μπορούμε κυρίως να ανιχνεύσουμε. Κυρίως επειδή αν κάποιος δείξει, έτσι να το πούμε λαϊκά, μόσικος σε συμμαχίες, θα σημαίνει για τον έξω κόσμο ότι δεν πιστεύει στον εαυτό του και άρα είναι πιθανώς ευάλωτος, δηλαδή μπορεί να χάσει πάρα πολύ οποιοδήποτε επιχειρήσει να δείξει ότι προτιμάει τον Α ή τον Β σύμμαχο για το δεύτερο γύρο. Σε ποια σημεία πιστεύετε ότι θα κριθεί ποιος θα είναι ο κερδισμένος από αυτό το debate? Κοιτάξτε, οι στόχοι του καθενός είναι διαφορετικοί. Δηλαδή, ο κύριος Ανδρουλάκης σε αυτή τη φάση έχει, για παράδειγμα, να υπερασπιστεί τεκτημένα. Ποια είναι τεκτημένα? Τεκτημένα είναι οι συν 5 μονάδες που έχει προσθέσει στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά τις εκλογικές επιδόσεις. Έχει να υπερασπιστεί το γεγονός ότι είναι στη δεύτερη θέση ως κόμμα, με το ΣΥΡΙΖΑ να τίνει πια προς το μισό από το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ. Αυτά που πρέπει να υπερασπιστεί ο Ανδρουλάκης. Θα πρέπει να δείξει με έναν τρόπο ότι κακώς επισβητήθηκε, να δείξει ότι κακώς θέλουν να τον εκθρονήσουν τη στιγμή ακριβώς που ό,τι έχει κάνει τα προηγούμενα χρόνια αποδίδει. Από την άλλη πλευρά έχουμε τους άλλους τρεις, θα έλεγα, οι οποίοι θα κονταροχτυπηθούν για τη δεύτερη θέση στο δεύτερο γύρο, οι οποίοι θα πρέπει αντιστρόφως να πείσουν για τον ισχυρισμό τους ότι ο Ανδρουλάκης έχει κάνει πολύ λίγα. Ότι ο Ανδρουλάκης θέλει το πούμε απερίκλειστο. Ότι δεν θέλει συμμαχίες. Ότι δεν μπορεί να νικήσει. Όλο αυτό το πράγμα είναι συνιστά δύο διαφορετικές στρατηγικές. Επομένως, το να βρούμε κερδισμένους και χαμένους θα το εκτιμήσουμε ανάλογα με το πόσο ο καθένας από αυτούς κατάφερε να προβάλλει πιστικά την ίδια τη θεματολογία. Η κυρία Διαμαντοπούλου είπε ότι αν εγώ τελικά κερδίσω στις εσωκομματικές εκλογές, γιατί να μην είναι ο κύριος Γερουλάνος επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και ο ίδιος απάντησε ότι όσοι μείναμε πιστοί στο ΠΑΣΟΚ δεν το κάναμε για να διαπραγματευτούμε καρέκλες. Πώς το σχολιάζετε, κύριε Χριστακόπουλε? Νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετικά ατυχής δήλωση αυτής της κυρίας Διαμαντοπούλου, διότι την ώρα που δίνεις μια μάχη με έναν αντίπαλο, είναι κάπως ανίκιο, θα έλεγα εγώ, να τον υποβιβάζεις σε μια θέση πιθανού βοηθού σου. Επομένως, νομίζω ότι ήταν λάθος και δεν αποκλείεται να τη τυχήσει. Είναι ένα από τα λάθη για τα οποία συζητούσα προηγουμένως που θα μπορούσα στο debate, εάν υποθούν τέτοιο τύπο απόψη, πραγματικά να στερήσουν πρώτο από την ψηφία σου.
Να πάμε τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί από όπως φαίνεται οι υποψηφιότητες είναι δύο και θα υπάρξει και μία τρίτη του κύριου Φάμελου. Εκεί πώς βλέπετε να εξελίσσεται η διαδικασία? Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι πλέον όλοι, παρότι έχουμε αρκετό ακόμα καιρό μέχρι να έρθει ο κύριος, έχουν ήδη προεξοφλήσει τη διάσταση. Το γεγονός ότι αυτό που εξοφλείται και από την πλευρά Κασελάκη και από την πλευρά των 87 μας δείχνει όλο αυτό που ισχυριζόμαστε, που συζητάμε, που βλέπουμε όλοι τόσο καιρό, ότι αυτό το κόμμα δεν μπορεί να συνεχίσει με τη μορφή που έχει σήμερα. Μοιραία θα διασπαστεί και επίσης μοιραία προφανώς θα συρρυκνωθεί. Διότι η διάσπαση σε αυτή την περίπτωση δεν θα μοιάζει με την διάσπαση, με την αποχώρηση των στελεχών οι οποίοι έφυγαν και συγκρότησαν την αριστερά. Εδώ θα έχουμε να κάνουμε με κάτι με μια διάσταση της τάξης του 60-40. Και μάλιστα ενός αναπομείνοντος κόμματος, το οποίο δεν μπορεί πια να πλησιάσει το διψήφιο όταν κάνει τις αναλογές των δημοσκοπήσεων. Υπ' αυτή την έννοια, και μόνο το ότι συζητούν για τη διάσπαση και μάλιστα προεξοφλώντας τη, είναι σαν να λένε και στον κόσμο, στους πιθανούς ψηφοφόρους, ότι μην περιμένετε και πολλά πράγματα από εμάς. Νομίζω ότι ακόμα και η ρητορική της εδώ πέρα είναι πάρα πολύ λάθος. Τώρα την ανάρτηση του κύριου Κασελάκη, πώς την είδατε, ο οποίος δήλωσε ότι είμαι εδώ και έκανε αναφορά και στον δικό μας ΣΥΡΙΖΑ. Τι εννοούσε? Κοιτάξτε, ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που όπως τον εννοεί ο Κασελάκης. Είναι όπως τον θέλει, όπως έχει προαναγγείλει πάνω κάτω θα το κάνει. Επομένως, θέλει με κάποιο τρόπο να τραβήξει μια κάθετη διαφορετική γραμμή έναντι των 87, των τσιπρικών δηλαδή, και όλων όσοι υπερασπίζονται με οποιονδήποτε τρόπο την παραμονή του παλαιού στάτου του ΣΥΡΙΖΑ ως κομματικού οργανισμού. Ο δικός του ΣΥΡΙΖΑ έχει καταλήξει ότι θέλει κάτι εντελώς διαφορετικό. Το δε είμαι εδώ φαίνεται ότι είναι ένα ακόμα σκαλοπάτι στη σταδιακή ανακοίνωση μιας υποψηφιότητάς του, για την οποία προφανώς δεν φαίνεται ότι δεν βιάζεται ιδιαίτερα. Κατά τη γνώμη μου δεν βιάζεται, διότι βλέπει ότι όσο περνάνε οι μέρες, και παραδόξως όσο ο ΣΥΡΙΖΑ συρρυκνώνεται δημοσκοπικά, τόσο περισσότερο εδραιώνεται η δική του υποψηφιότητα. Δηλαδή βλέπουμε ότι όσο μαζεύει, όσο συρρυκνώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο περισσότερο ο Κασελάκης εμφανίζεται με ποσοστά άνω του 40% στον πρώτο γύρο. Πράγμα που σημαίνει ότι περιμένει διαρροές από το αντίπαλο στρατόπεδο. Φαίνεται ότι ένας κόσμος αρκετά απογοητευμένος αποσύρεται. Ενδεχομένως να φύγει τουριστικά, αν δεν μείνει στην κρίζα ζώνη των δημοσκοπήσεων. Και θεωρεί ότι αυτό ακριβώς είναι ένα στοιχείο το οποίο τον ευνοεί. Από την άλλη πλευρά, η λογική των 87, έτσι όπως εκφράζεται, είναι ότι θα πρέπει να προσέχουν στην κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ όσο το δυνατόν περισσότερες δυνάμεις, όχι μόνο από τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ του 23, αλλά και ακόμη νωρίτερα. Δηλαδή θεωρούν ότι όσο περισσότεροι έρθουν, τόσο αυξάνονται οι δικές πιθανότητες για νίκη. Αυτό ίσως είναι και ένα ένεσο κάλεσμα, πιστεύω, προς τους 100.000 ψηφοφόρους της Νέας Αριστεράς. Είναι σαν να τους λένε με έναν τρόπο ότι εάν νικήσουμε εμείς μπορούμε να τα ξαναβρούμε. Οπότε ελάτε να ψηφίσετε, να την κάλπη. Εάν το κοινό περιοριστεί σε αυτό που βλέπουμε σήμερα δημοσκοπικά, μια αναλογία αυτού του ποσοστού, τότε είναι φανερό ότι ο Στέφανος Κασελάκης έχει ένα καθαρό προβάδισμα. Μάλιστα. Και ένα σχόλιο σας για την διαγραφή Σαλμά από τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, ο κύριος Σαλμάς είναι παλαιός κοινοβουλευτικός, είναι έμπειρος, τρέχει για 20 χρόνια. Μου φαίνεται εντελώς απίθανο να μην γνώριζε ότι το να τραβήξει το σκηνή ως εκεί που το τράβηξε θα οδηγούσε στην διαγραφή του. Ενδεχομένως λοιπόν θα έλεγα εγώ ότι θα μπορούσε να είναι μια επιλογή του κύριου Σαλμά. Επίσης, θα πρέπει να παρατηρήσουμε κάτι. Ο κύριος Σαλμάς, όπως και ο ίδιος λέει, έχει διαφοροποιηθεί κατά επανάληψη από κεντρικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως του Μητσοτάκη. Δεν διαγράφει για καμία από αυτές τις επιλογές. Δεν διαγράφει για καμία καταφωνία. Έφτασε να διαγραφεί όταν άφησε, όταν κατήγγειλε μάλλον ουσιαστικά, στημένο διαγωνισμό. Όμως στημένος διαγωνισμός είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Σημαίνει μίζα. Σημαίνει διαφορά. Αυτό ακριβώς είναι η κόκκινη γραμμή την οποία θέτει ο Μητσοτάκης σε ένα της όποιας κριτικής. Ότι μέχρι στιγμής κάντε μου κριτική, γκαζώστε τους υπουργούς, τρέξτε τους, αλλά οποιαδήποτε σκιά του είδους δεν είναι ανοιχτή. Αυτό νομίζω
ότι οδήγησε την συγγραφή Σαλμά, έτσι ώστε να δοθεί και ένα μήνυμα σε αρχικούς διαφωνούντες ότι τα όρια της κριτικής είναι μεν ευρεία, αλλά δεν είναι καπεριόριστα. Μάλιστα. Κύριε Χρυστακόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε.